Ας πάμε όμως στην οικογένεια. Ναι. Και θέλω να μου μιλήσεις για τη σύζυγό σου, την Νατάσα. Πώς γνωριστήκατε? Την Νατάσα στα μαθητικά μου χρόνια, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν ήθελα να τη δω. Γιατί? Δεν ήξερα. Ήταν η ωραία, έπαιζε το η ωραία του σχολείου, έλεγε το σόνιο, ήταν η ωραία του καφέ παρή τότε. Εγώ δεν ήξερα, ενευρίαζα που την έβλεπα. Ύστερα είδατε ένα φωτογραφείο, στη Λεμεσό είχαμε ένα δρόμο, ας το πούμε, τον Ιφοπάζαρο, έτσι λεγόταν. Ήταν από τη μία πλευρά από το πεντάδρομο μέχρι έναν κινηματογράφο, το κινηματογράφο Αθήνα. Επέναντι στον κόσμο ήταν ο περίπατος, δεν είχαν τίποτε άλλο τότε. Λοιπόν, και είχε ένα φωτογραφείο, φωτογραφία μεγάλη, η Νατάσα. Και λέει, ό,τι θα με βάλαν την καλά. Σου λέω, εμφρίαζα πάρα πολύ. Και την τελευταία φορά που την είδα μετά που έφυγε, πήρε, ήταν βράδυ στο σπίτι μου, έφερε την ο αδερφός μου, μαζί με την γυναίκα του, την Κατερίνα, ήταν μαζί φίλες. Ναι. Και λέω, κοίταξε καμιά φορά, εν θέλεις κύριε, πάρ' την τώρα. Γιατί την έχω μαζί μου ακόμα, έχει τόσα χρόνια. Να ρωτήσω αν ήταν έρωτας από την πρώτη. Όχι, ναι. Ήταν έρωτας από την πρώτη ματιά. Ξεκίνησα από την Νατάσα πρώτα. Όπως είμαι στο σπίτι, εγώ και πιωμένο σε αυτό, είπαμε ένα κομμάτι, το ρόλο που ετοιμάζα για τη σχολή, ένα πείμα. Το πείμα την έβλεπε το τσέπλεπτο με έναν ύφο ξανά και ξαναπέμπω το και ξέρω εγώ. Και ξεκίνησε που για μένα και ήταν ο έρωτας ο οποίος κράτησε αρκετό καιρό αυτό το πράγμα το συνέστημα. Μετά Κύπρο ολοκληρώθηκε όλο. Αλλά η Νατάσα θυμάται άλλα πράγματα. Μα τότε που σε ήβρα, ήσουν συμμαθήτρες. Ναι, αλλά δεν είχαμε σχέση εμείς. Συμμαθήτρες μου έκαναν πρόβα. Ναι, λέει μου τότε συμμετείχουν αστείο. Αλλά ναι, κράτησα από τότε, είμαστε μέχρι τώρα, ξέρεις, στη διάρκεια της πορείας μπορεί να ξεκινήσει με τον έρωτα, αυτό το πράγμα, ο γάμος, τα χίλια δυο προβλήματα και με την πάροδο του χρόνου κατασταλάζει αυτό το πράγμα και γίνεται η αγάπη όρημη πλέον. Mm-hmm. Είναι ένας άλλος δεσμός που πρέπει να το ζήσει για να καταλάβει. Γι' αυτό λέει, αυτόν τον ζευγάρι πώς άντεξε τόσα χρόνια μαζί. Μα μαζί αφού είναι ο ένας με τον άλλο για... τώρα πριν λέω και με τρέφω για μικροπραγματούθια. Αλλά δεν μπορεί να με ρωτήσει ή να με πει τη γνώμη. Είμαστε στο έτσι συνδεδεμένοι. Πόσα χρόνια μετράει ο γάμος ή η γνωριμία σου με την Νατάσα? Ήταν πριν το 80. Mm-hmm. Μετράς τώρα εσύ, μέτρα. Και μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα έχω μια κόρη, την Όλγα. Κώστα μου, επειδή είναι πολλά χρόνια που μετράει ο γάμος σου με την Νατάσα, ναι. Ας σου ζητούσα να μου δώσεις μια συμβουλή στα νεαρά τα ζευγάρια. Τι είναι αυτό που κρατάει ένα γάμο ζωντανό? Κοίταξε, λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου. Έχει η ημερομηνία λήξης.